Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ύπνωση και τις θεωρίες που ακούγονται γύρω από αυτή. Όλοι έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα θέματα περί της ύπνωσης. Τι ισχύει και τι όχι όμως τελικά. Μας είπα να σε αυτό το βίντεο την ύπνωση και τις αλλήγες και τους μύγους γύρω από αυτήν. Η ύπνωση είναι μια δυσκή ή μεταφυσική κατάσταση η ύπνωση είναι μια φυσική λειτουργία του αυλουμπινού ψυχισμού. Η δυνατότητα για ύπνωση υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο αλλά και στα περισσότερα ζώα. Η ονοροπόληση, η βατασία, η έκσταση, η μυσταγωγία είναι οι απαγές του γενικού φαινόμενου της ύπνωσης. Η ύπνοση είναι αποτελετικός παράγοντας. Η ύπνωση είναι μια ισορροπτική δυνατότητα που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο η ύπνοση δεν επιβάλλεται ούτε με μηχανικέ συσκευέ, ούτε με χημικέ ουσίε, ούτε με επιβιωτικέ δυνάμει του ύπνου τη ή οποιού άλλου. Η ιδέα του μεσαίωνα ότι στην ύπνοση κάποιο κάνει κάτι σε κάποιον άλλον είναι τελείω λάβο. Ο υπνοτιστή λειτουργεί περίπου όπω αυτό που να μα ρίξει το δρόμο. Θα μα εξηγήσει πώ να πάμε, αλλά θα πάμε μόνοι μα. Δεν περιμένουμε με μαγικό τρόπο να μα θέλει με τα βέλη, Ούτε έχουμε την απέτηση να δει και ο ίδιος. Για το λόγο αυτό η ύπνοση είναι ουσιαστικά αυτό ακόμα και όταν βοηθάται από έναν κλινικό ύπνο Η ύπνοση είναι ότι και ο ύπνος. Η ύπνοση είναι φιευολητική κατάσταση από τον ύπνο. Βρίσκεται σε μια ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στην εχλήγωση και τον ύπνο. Η ονομασία ύπνοση φόβηκε μάλλον γιατί είναι συχνότερο να έχει ο ύπνο τη τα μάτια κλειστά. Πολύ όμω κάποιο καίστα να είναι ύπνο τη μέρα και με τα μάτια ανοιχτά, ο ύπνο τη μπορεί να μείνει κολλημένο στην ύπνοση. Αν δεν μιλήσει στον ύπνο τη όμονο, συνήθω σε λίγα λεπτά θα επιστρέψει στην συνήθι κατάσταση εχλίγωση. Διεκότερο συχνά μπορεί να κυμβίγει για λίγο, αν δεν του μιλήσει καβόλου. Ποτέ όμω δεν έμεινε κανεί κολλημένο στην ύπνοση. Ο ύπνοτισόμο χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Ο ύπνοτισόμο κρατάει πάντα ένα επίπεδο επαφή με την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, ακούει τη βουνή του ύπνοτιστή ή οποιονδήποτε άλλου του μοιράει. Επίση, βλέπει τα υποβία στο δωμάτιο και δεν πέφτει επάνω του. Αν τυχόν περπατήσει ο ύπνοτισόμο, μπορεί να χλάψει να σογραδίζει και να μιλήσει παρόλο που είναι σε ύπνοση. Ο υπνοδιζόμενος ουσιαστικά είναι τσίμιο Στην ύψη του υπνοτισμένου εστιάζεται βαδιά στην ανάκληση του αναβιώμενου ευωπτικού υποσυνείδητου του ειδικού ή στα παραγωγά της προβληματικής του βατασίας. Έτσι βάζει σε δεύτερο ρόλο την αντικειμενική εξωτερική πραγματικότητα και δεν ασχολείται ιδιαίτερα Εκτό από την επικοινωνία. Αυτά που βλέπει κάποιο στην ύπνοση είναι τα γνωστά κλασικά όνειρα. Εικόνε και το υλικό που παράγεται από την ύπνοση σχετίζονται άμεσα με τον ονειρικό κόσμο. Προέρχονται από το ίδιο υποστόμα. Αλλά στην ύπνοση τα όνειρα μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο κατεδενόμενα και ελεγχόμενα. Είτε από τον ίδιο τον υπνοτισόμενο, είτε από τον υπνοτιστή. Η στοχευμένη ανάβηση ονειρικού υλικού είναι μια από τι χρήσει τη ύπνοση στην ύπνοθεραπεία. Ο υπολογιστή, για παράδειγμα, μπορεί να διακόψει την εξέλιξη μια αδίγηση του ύπνοτισόμενου, αν αυτό του μπλοκάρει δυσφορία. Ανάλογα με το θεραπευτικό στόχο, μπορεί όμω και να προτρέψει τον υπολογιστή να αναμετρηθεί με τα το φοβικά του αντικείμενα. Το βιογνώμη τη αδίση ενό υπνοτισμένου είναι ιστορικά αληθινό. Το αντίθετο ισχύει συχνότερα, αφού η υβατασία και οι βατασιώσει παίζουν σοβαρό ρόλο στην ύπνοση. Δεν αναμένουμε αδίγησει ιστορικού τύπου, αλλά κυρίω συμβολικού και φανταστικού. Η ειδικό όμω πολιτισμό για μελέτη. Οι αναμνήσει μέσα από την ύπνοση, σαν παγιά και σωστή πρακτική, δεν γίνονται αποδεκτέ στα δικαστήρια. Με την ροή που λέει κάποιο να ανασύσει τι προηγούμενε ροέ, αυτέ οι και κυρίω θυσικέ σκέψει, ανήκω στην πυρική υγεία τη ανθρωπότητα. Έχουμε ακούσει μέσα στα γόνια τι πιο απίβανε ιστορίε, μέσα από την ύπνοση στο κότεινο ή μακρινό παρελθόν. Ακόμα και σε άλλου πλανήτε, καμιά δεν μπορεί να είναι έτσι σοβαρή κριτική στην ιστορική αλήθεια. Μια μόνο έτσι έχει χαρακτήρισει όσου προώσουν σήμερα στον 21ο αιώνα, ειδικέ νοησίε για πολυδομήσει στι προηγούμενε ζωέ. με την ύπνοση. Απαταιώνε. Δείτε γιατί υπάρχουν πολλοί. Η ύπνοση είναι επικίνδυνη στο σώμα. Δεν υπάρχει καμιά πάλι ενέργεια στο σώμα από την ύπνοση. Αν δεν βέβαια είναι άβολη, η καλέκα του μπορεί να πιαστείτε. Αν σα άρεσε το δίκτυό μα, πατήστε like και κάτε μια εγγραφή στο κανάλι μα ώστε να σας έχετε ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Γεια σας, να είστε καλά.